17 Ιουλίου 2007, τέταρτη συνάντησή μας. Λέει, ο κόσμος γύρω, όπως τον βλέπουμε, και το έχουμε πει αρκετέ φορές αυτό, είναι ακριβώς όπως τον αντιλαμβανόμαστε. Μήπως νομίζουμε βαθιά μέσα μας και βέβαια στο υποσυνείδητό μας ότι συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Μήπως, βράδυ αδελφέ, δεν είναι τα πράγματα όπως τα νομίζουμε, αλλά δεν είναι τα πράγματα όπως θα νομίζουμε σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς. Και παντού ακούμε ψέματα. Ακούμε ψέματα. Τι ψέματα. Τα δάνεια λέει δόθηκαν, τα δάνεια δόθηκαν για να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των λαών. Επιτέλους και στην Ελλάδα το βλέπουμε μπόρεσαν όλοι να πάρουν ένα σπιτάκι. Ψέματα. Μπόρεσαν όλοι όμως με τα δάνεια να πάρουν ένα αυτοκίνητο. Ψέματα. Δηλαδή, τα δάνεια δεν δόθηκαν για να βελτιωθεί η ζωή του κόσμου. Ψέματα. Διότι μείωσαν την αγοραστική δυνα... δύναμη, αγαπητοί φίλοι, των λαών. Διότι όλοι οι λαοί τα μισά και παραπάνω λεφτά τα δίνουν σε δάνεια και κάρτε. Άρα το αλυσφαιρή τη αγορά έπεσε. Και αφού έπεσε το αλυσφαιρή τη αγορά, γιατί τα μισά λεφτά τα μαζεύουν τράπεζε, έπεσε το βιωτικό επίπεδο των λαών. Ο ΙΕ φροντίζει για το καλό των αδυνάμων και καλά που είναι ο ΙΕ και μπορούν να υπάρχουν και αδύναμοι απέναντι στου χειρού. Ψέματα! Ούτε αιτιολογία χρειάζεται να δώσω. Η Παγκόσμια Τράπεζα στέλνει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και ελέγχει τι οικονομίε των κρατών και προωθεί νόμου με στα κράτη για την καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων τα οποία δανείζει η Παγκόσμια Τράπεζα σε όλου του λαού. Ψέματα! Δεν γίνεται κανένα ψεκασμό πάνω στον ουρανό, λέει, με μικροσωματίδια και ρηνίσματα μεταλλικά. Και δεν υπάρχει καμία προσπάθεια υποβολή μηνυμάτων υποσυνειδήτων μέσω μικροκυμάτων. Ψέματα! Τα δάση δεν καίγονται, ούτε υπάρχουν ρήποι υδρογονανθράκων α, στην ατμόσφαιρα από τα εργοστάσια για να αλλάξει η σύνθεση της ατμόσφαιρας της γης προ όφελο τρίτων ψέματα. Πόσα ψέματα θέλετε να πω ακόμα. Οι εργασιακοί νόμοι στηρίζουν, λέει, του εργαζόμενου! Ψέματα! Καλά λέει οι εργασιακοί νόμοι, δεν στηρίζουν του εργαζόμενου. εργαζόμενου δεν στηρίζουν, Άμα αρχίσουν να αναλύουν του εργασιακού νόμου, θα πάρετε όλα από ένα στυλιάρι για πάνω να διαλύσετε και το ΙΚΑ και όλα τα άλλα που υπάρχουν εκεί μέσα. Όλου. Μα λέει οι εργασιακοί νόμοι δεν εργαζόμενου. Φυσικά δεν του στηρίζουν του εργαζόμενου. Είναι εναντίον των εργαζομένων. Άλε, μπράβο Λιακόπουλε. Δηλαδή είναι υπέρ των αφεντικών. Ποιον αφεντικών. Τα αφεντικά, τέλο αγαπητοί φίλοι. Διότι τα μικροαφεντικά που είχαν από έναν, 2 έω 100, 200 εργαζόμενου μικρέ επιχειρήσει. Κλείνουν, δεν μένει ούτε ένας μόνο η ΑΟ, με την αόρατη αρχή, οι μεγάλες πολυεθνικές και οι κρατικές επιχειρήσεις. Όπου σε μια, στο κράτος, στο δημόσιο ή σε μια μεγάλη και σίγουρη πολυεθνική, οι σύγχρονοι δούλοι θα μπορούν να δουλεύουν για να πληρώνουν με άνεση τα δανειά τους. Και βέβαια οι εργαζόμενος, όπως είχαν πει αγαπητοί φίλοι, και σε ένα από τα εργασιακά αυτά που έχουν εκεί πέρα κοντέτσια, τι είχαν πει, Oh, λέει. Ο εργαζόμενο θα εργάζεται 7 ώρε τη μέρα, όχι 8, 5 μέρε τη βδομάδα και μετά θα απολαμβάνει το Σαββατοκύριακό του. Με τι ρεαλόφοβη θα το απολαμβάνει, Με 700 ευρώ, με 800 ευρώ θα απολαμβάνει το Σαββατοκύριακο. Ε! Και τι αναγκάζουν τον κόσμο να κάνει, μαύρη εργασία. Μαύρη εργασία! Και το κράτο χάνει εισφορέ. Χάνει σχολέ, το είχα. Χάνει φόρου. Χάνει το ένα, χάνει το άλλο. Μαύρη εργασία. Η εργασιακή νόμη είναι υπέρ των εργαζομένων. Ψέματα λοιπόν! Όλο ψέματα! Η ιστορία δεν παραχαράσεται. Έγκυρη και έγκριτη. Καθηγητέ Επιστημίου δίνουν πάντοτε την αλήθεια. Ψέματα! Παραχαράσετε η ιστορία. Καλά που το καταλάβατε. Αυτό λέει η Το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μα το πει εσύ. Ναι, έχετε πάρει μεγάλε ιστορικέ εγκυκλοπαίδε. Θα δείτε τι λένε μέσα. Οι κριτικοί λένε μέσα, πα, έχω εδώ πράγμα, έχω εδώ πράγμα. Οι κριτικοί δεν είναι Έλληνες, είναι απόγονοι των φινίκων. Ποιος ρε λέει, αυγούν τα κριτικάτσα να μας πάρουν τα κεφάλια. Ναι να, κι όμως, έτσι λένε. Ξέρετε λέει ότι Έλληνες δεν υπήρξαν ποτέ. Το όνομα Έλληνες δεν εμφανίζεται πουθενά στην ιστορία, είναι καινούριο. Ψέματα. Γιατί, και εκείνο που γράψανε οι Αθηναίοι που πήγαν και πολέμησαν και σκοτώθηκαν στο Μαραθώνα. Ελλήνων προμαχούντε, Αθηναίοι μαραθώνοι, χρυσοφόρων μίδωνε τώρα σαν δύναμη. Ποιον Ελλήνων προμαχούντε για λογαριασμό, ποιον Ελλήνων πολέμησαν οι Αθηναίοι λοιπόν, μόνοι του εκεί. Αλλά είναι μια επιγραφή, καθαρή σύμπτωση. Μιλούσα με ένα φιλόλογο και του λέω, συγγνώμη για τη φράση, ρε καραγκιόζι του λέω. Τι πήγε και όμω δεν στα πανεπιστήμια από όλα τα λαμόγια εκεί πέρα. Ε, ότι οι Έλληνε είναι Ινδοευρωπαίοι και αυτά που λέει ο Σοκράτη. Τι λέει ο Σοκράτη, Αυτή την πατρίδα οικούμε. Ούτε τέρου εκβαλώντε. Όχι επειδή βγάλαμε κάποιου άλλου. Ούτε ρήμην καταλαβώντε. Ούτε ήταν έρημοι και ήρθαμε λέει μετανάστε εδώ πέρα. Ούτε εκ πολλών μηγάδων εθνών συλλεγέντε. Ούτε μαζευτήκαμε πολλά έθνη μηγάδε και μαζευτήκαμε. Αλλού το καλό και γνησίω διαγόναμε. Εδώ γεννηθήκαμε. Αυτά ρε, λέω που λέει ο Σοκράτη. Τι λε εσύ που πήγε στου μεγαλοκαθηγητάδε σου, του λαμογιάριδε εκεί στα είπανε. Απάντηση του φίλου μου του Καραγκιόζη. Και τι ήξερε λέει ο Σοκράτη. Εγώ τον Ισοκράτη λέει θα ακούσω. Εγώ άκουσα πολύ μεγάλου επιστήμονε. Βέβαια. Άκουσε επιστήμονε. Ξέρανε επιστήμονε τώρα καλυμμένη από τον επιστημονικό μανδύα, βεβαίω με επιστημονικό κύρο. Θέλω να σα πω εγώ μερικά πράγματα με επιστημονικό κύρο. Όταν ήμουν μικρό, πολύ μικρό, έτσι ήμουν απειραχτήρι και ανήσυχο συνέχεια, παίρνω ένα βιβλίο εκεί πέρα και διαβάζω ότι το σύμπαν έχει για πάκρη λέει, είναι 10 δισεκατομμύρια, ξέρω εγώ, έτη φωτό. Λέω καλά, τόσο μικρό είναι το σύμπαν. Μου λέει τότε ένα, θυμάμαι ήμουνα 6 χρονών. Μου λέει, τι είναι αυτά που λε, θα μάθει τη ζωή σου ότι λε να καλύπτεται από επιστημονικό κύρο. Γιατί αυτά είναι τα αδιάσυστα επιστημονικά γεγονότα. Όταν έγινε ο καημένο 15 χρονών μετά, διαβάζω ξαφνικά ότι το σύμπαν είναι 50 δισεκατομμύρια τη φωτό. Και τώρα λέω το σύμπαν. Εγώ 9 χρόνια μεγάλωσα, το σύμπαν, μεγάλωσα, χαμό. Λέω, καλά το σύμπαν είναι μόνο τόσο. Α, λέει, τι είναι αυτά που λε, παιδί μου δημοσταίνει, μου λέει ένα ε, καθηγητή εκεί πέρα στο Λύκειο. Η γνώση καλύπτεται από τα επιστημονικά δεδομένα. Καλά, αλλά τι αδιάσυστα, εδώ άλλαξα. Μεγαλό ακόμα λίγο, πάω στο Πανεπιστήμιο, πάω από το πρώτο έτο του φυσικού στην έδρα αστροφυσική, όπου έγινα τσιμούρι εκεί και άδειασα τη βιβλιοθήκη, διάβασα τα πάντα. Αγαπητοί φίλοι, τα μαθήματα τα είχα περάσει από το πρώτο έτο, εγώ του Τετάρτου, εκείνα τη αστροφυσική. Λέω, καλά, ρε παιδιά, πώ έγινε το σύμπαν 90 δισεκατομμύρια έτη φωτό μήκο, κάποτε ήταν 10, μετά έγινε 50, τώρα έγινε 90 το επιστημονικό κύρος και τα αδειάσεις στα επιστημονικά δεδομένα. Μετά από τόσα χρόνια λέω, ρε καραγκιόζιδες, ρε κότες, ρε λαμόγια, ποιά είναι τα αδειάσεις τα ε, επιστημονικά δεδομένα, τα οποία τα έχετε ταρακουνήσει και δεν έχει μείνει τίποτα. Είμαστε άσχετοι κύριοι. Δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα. Διότι οι δυνατότητε μα είναι μικρέ. Ομολογήστε το. Μην είστε εγωιστέ. Πείτε, δεν μπορούμε ρε παιδιά. Τόσο καταλαβαίνουμε, τόσο κάνουμε. Αλλά μ' αρέσει πάντοτε Α, oh. ό,τι λε, μου είχε πει και ένα δάσκαλο τη δημοσιογραφία, πρέπει να καλύπτεται από αδιάσυστο επιστημονικό κύρο. Από καραγκοζιλίκι καλύπτονται αυτά που λένε όλα. Αδιάσυστα δεδομένα. Προσέξτε καλά, λέει. Δεν θα παίρνετε ασπιρίνε. Είχαν πει κάποτε, διότι δημιουργούν καρδιοπάθειε. Απαγορεύεται η χρήση ασπιρίνη. Προσέξτε καλά να σωθείτε. Μετά από πέντε χρόνια βγαίνει άλλο. Αδιάσυστα επιστημονικά δεδομένα. Oh. Μία ασπιρίνη τη μέρα ανοίγει τα αγγεία λέει. Σταματάνε οι καρδιοπάθειες. Κύριε Λέιζον, αγαπητοί φίλοι, να έχετε τα μάτια ανοιχτά και ελληνικά. Και προσέξτε <σκυρια> αυτό που λέει το αδιάσυστο. Ποιο αισθητήριο του ηχόρ που υπάρχει μέσα στο DNA των Ελλήνων. Προσέξτε και εμπιστευτείτε τη διέστησή σας τη διέστηση που ο Ιχώρ ανέκαθεν στο ελληνικό DNA δίνει μέσα μας. Εμπιστευτείτε τη διέστησή σας για το καλό και αγαθό, για το στραβό και το ανώμαλο. Όσο για τα αδειάσιστα επιστημονικά δεδομένα, έχω εδώ κάποιους που λένε πλαστή η χρυσή μικυναϊκή μάσκα του Αγαμέμνονα, λέει, στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών, είναι κατασκεύασμα του Σλίμαν που υποτίθεται ότι αντί την ανακάλυψε το 1876. Γιατί δεν υπήρξαν, λέει, μυκηναίοι τώρα παραμύθια, ήταν, λέει, φρίγε ή ήταν φίνικε, δεν υπάρχουν Έλληνε. Και πήγαν και βρήκαν οι αθεόφοβοι περίπου 300 χιλιόμετρα από τη Σόφια ένα λέει θρακικό τάφο πρόσφατα, ο οποίο μέσα είχε μια ίδια χρυσή μάσκα σαν αυτέ που έχουμε βρει στην έρημο Τάκλα Μακάν στην Κίνα, σαν αυτέ που έχουμε βρει στο Περού, στην Κολομβία, στη Βολιβία, στο Μεξικό, αγαπητοί φίλοι, στο Μπελί, στη Βενεζουέλα. Χρυσέ μάσκε ενό κοινού πολιτισμού, του ελληνικού. Γιατί ο μόνο πολιτισμό που είχε πλοία για να πάει παντού ήταν ο ελληνικό, οι δεν είχαν αυτικό. Οπότε που λέτε βρίσκουν 300 χιλιόμετρα από τη Σόφια, πάνω ψηλά, ε, μια χρυσή μάσια σε ένα λέει θρακτικό τάφο. Ο οποίο βέβαια δεν ήταν ελληνικό, απλά μέσα όλε οι επιγραφέ ήταν γραμμένε στα ελληνικά. Προσέξτε, δεν ήταν ελληνικό, απλά οι επιγραφέ ήταν γραμμένε στα ελληνικά. Γιατί οι θράκε δεν ήταν Έλληνε, λέει. Και λέω, μιλάω, παίρνω τηλέφωνο και λέω, καλά, πώ γίνεται ρε, αφού οι θράκε δεν ήταν Έλληνε, τι βίτσιο είχαν και τα γράφουν ελληνικά. Πρέπει αυτά τα οποία δηλώνουμε να καλύπτονται από επιστημονικό κύρος. Αιτερε ρε λέω κι εγώ. Άιτε γεια σας αγαπώ πολύ.